Δικαστικό επιδότη εμφανίστηκε την περασμένη Κυριακή στο κατόφλι τη οικογένεια Παπαδόπουλου, προσκομίζοντα κλίση δικαστηρίου. Μακάβριο το γεγονό, διότι η κλήση αφορούσε τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, 22 ετών, ο οποίο είχε εντοπιστεί νεκρό τον περασμένο Φεβρουάριο στην περιοχή τη Κοκκινοτριμηθιά. Κραυγή αγανάκτηση από την χαροκαμένη μάνα, αφού η ενέργεια αυτή ήρθε να ρίξει αλάτι στην ίδια ανοιχτή βαθιά πληγή που προκάλεσε ο θάνατο του παιδιού τη. Το γεγονό ότι η αστυνομία που που είναι το αρμόδιο όργανο για την εξιχνίαση και διαλέυκαση της δολοφονίας του γιού μας, καταχωρά η ίδια η αστυνομία ε, κατηγορητήριο για τον νεκρό παιδί μας στις 3 του Γενάρη του 2013 για να εκδικαστεί στις 23 του Γενάρη, αυτόν τα λέει όλα μόνον του. Ε, φάνηκε ότι δεν ήξερα για ποιον άτομο. Και εγώ διαρωτώ με πώς εξετάζει, πώς εξιχνιάζει δολοφονία εναντίον του Ανδρέα, όταν δεν ξέρουν για, για ποιον άτομο παί, παίρνουν στο δικαστήριο, αν μπορέσουν να βγάλουν ένταλμα σύλληψη και να καταφέρουν να μου φέρουν πίσω το παιδί μου. Θα του είμαι πολύ ευγνώμων. Έχει ζητηθεί από το αρχηγείο έκθεση γεγονότων, στην οποία θα αναφέρονται όλε εκείνε οι λεπτομέρειε του τι έγινε ακριβώ τι συνέργειε των μελών μα, σε μια προσπάθεια να, να δούμε τι ακριβώ έγινε δεν έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το συγκεκριμένο περιστατικό. Η υπόθεση εκκρεμούσε εναντίον του 22χρονου από το 2009 όταν υπηρετούσε την θητεία του στην ομάδα υποβρυχιών καταστροφών και αφορούσε πρόκληση βαριά σωματική βλάβη. Τα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτή την ενέργεια βασανίζουν την οικογένεια που εκφράζει παράλληλα σφοδρά παράπονα για του χειρισμού τη αστυνομία και την διερεύνηση τη τυγερή δολοφονία του 22χρονου παιδιού τη, αφού ένα χρόνο μετά την διάπραξή τη παραμένει ανεξιχνή. Εδώ οι εγκληματίε έχουν κάνει εισβολή στην οικογένεια μου, έχουν καταστρέψει την οικογένεια μου, το σπίτι μου, έχω χάσει το παιδί μου και κανένα υπεύθυνο δεν βγαίνει να μα πει κάτι για αυτή την υπόθεση. Άγγελο τη υπόθεση είναι υποδιαρεύνηση, δεν έχει κλείσει, το κάθε τι αξιολογάται.